Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων και γενικά οι φορολογούμενοι, οι οποίοι είτε έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τα μπιλιετάκια του ΕΝΦΙΑ και τα εκαθαριστικά τους, είτε αναμένουν να τα παραλάβουν τις επόμενες μέρες. Υπολογίζεται ότι ο ΕΝΦΙΑ, που είναι ο πιο επικερδής για τον κρατικό κορβανά φόρος, θα φέρει στα ταμεία περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ φέτος δυσκολότερο θα είναι το τίμημα για τους εργαζόμενους με το βασικό μισθό, που αυξήθηκε χωρίς όμως να προσδιοριστεί αντίστοιχα και το ύψος του αφορολόγητου από τη μια, και οι μειώσεις για το ποσό πληρωμής του ΕΝΦΙΑ από την άλλη. Είναι ένας φόρος ο οποίος είναι άδικος. Έχει καθιερωθεί εδώ και πάνω από μία 15ετία, 20ετία και πλήττει κυρίως τα ακίνητα που δεν δίνουν εισόδημα στον ιδιοκτήτη τους. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 10 δόσεις. Πρώτη στα τέλη Μαΐου και τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2024. Ωστόσο, οι οφειλέτες δύναται να επωφεληθούν δύο ρυθμίσεων προκειμένου να περιορίσουν το ποσό της δόσης τους. Της ρύθμισης των άτοκων 12 δόσεων, αλλά και των 24 έντοκων δόσεων για να πληρώσουν την οφειλή τους. Όσοι πολίτες επιθυμούν, ακόμα και πριν τη λήξη της πρώτης δόσης, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση είτε σε 12 δόσεις, ισόποσες δόσεις, άτοκες, είτε σε 24 έντοκες δόσεις, ούτως ώστε να αποπληρώσουν τον έμφυα σε περισσότερες δόσεις με μικρότερο ποσό, βέβαια με την επιβάρυνση που έχει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Όπως επισημάνθηκε, η δυνατότητα αυτή για ρύθμιση δίνεται πριν καν καταβληθεί η πρώτη δόση στο τέλος του Μάη. Για τις 12 δόσεις που είναι άτοκες και δίνουν έναν αέρα 2 μηνών στους ιδιοκτήτες ακινήτων, τραπεζικά καταστήματα μεσοπιστωτικών καρτών παρέχουν αυτή τη δυνατότητα, ενώ για την αποπληρωμή σε 24 δόσεις που είναι έντοκες γίνεται ρύθμιση και το επιτόκιο ανέρχεται στο 0,73% ανά μήνα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ισχύ για οποιαδήποτε οφειλή στην ΑΔΕ, όποτε και αν δημιουργηθεί μπορεί να ρυθμιστεί ακόμα και πριν τη λήξη της σε 12-24 δόσεις. Σε αυτές τις ρυθμίσεις πάντως, επί της ουσίας, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις ένταξης πέραν αυτής που προκύπτει από το ποσό πληρωμής αναδόση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ. Οι 12 δόσεις είναι άτοκες, ενώ οι 24 δόσεις είναι έντοκες, με το μέσο τραπεζικό επιτόκιο που δαγγίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή η προσάυξηση είναι περίπου στο 0,73% το μήνα. Πρέπει ο έμφυα να είναι σε χαμηλά επίπεδα, γιατί αν είναι σε υψηλά επίπεδα αποθαρρύνει και τις αγοραπολισίες ακινήτων και το κράτος πρέπει να αντιληφθεί κάποια στιγμή ότι με χαμηλό έμφυα θα μπορέσει να εισπράξει περισσότερα έσοδα από τις αγοραπολισίες και από την όθηση που θα δοθεί στην κτηματαγορά και στην οικοδομική δραστηριότητα.